Αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Έτσι, ρε παιδί μου, μ' αρέσουν αυτά τα... Μ' αρέσει αυτό το... Αυτό θέλω, ξέρεις, και στο τέλος θέλω να ξαναφύγεις πάλι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι οι γυμναστές και οι ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου Overlimit και είναι από τους λίγους ανθρώπους που μου αρέσει να συνδεξιάζω, γιατί πραγματικά είναι πρόθυμοι στο να δείξουν πράγματα στον κόσμο και άλλωστε αυτό νομίζω ότι είναι και η δικλίδα της επιτυχίας σας που ο κόσμος έρχεται στο Κορυδαλό και από άλλες περιοχές γιατί είστε και οι δύο όλη την ώρα πολύ κοντά στα παιδιά, δηλαδή σε όλους όσους γυμνάζονται. Είμαστε κοντά τους και στη γυμναστική, αλλά και σε βεβαίως, άλλες να πείτε και ένα αστείο, δραστηριότητες της ζωής. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, Γιώργο, στο γύρισμα της προηγούμενης εβδομάδας, κύριε Ζαμπίδη, είχαμε, και γιατί το λέω αυτό τώρα, θα το πω, γιατί με παίρνει ένας φίλος, και θα το πω και στον αέρα, να μην νομίζω ότι το έκανα πλάκα, και μου λέει, φοβερή η εκπομπή σου με το Ζαμπίδη. Λέω, ναι, δέστε και την άλλη εβδομάδα που θα δείξει καινούργια πράγματα. Λοιπόν, νόμιζα δεν θα το πω, ότι ξεχνάω εγώ, κατάλαβες. Αφού με πήγες στα τηλέφωνα. Εμένα με έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα από τη Χονολούλου. Ναι. Και μου και λένε, αυτό. Θέλουν να γραφτούν εδώ στο Overlimit. Δεν απλώνετε εσείς, Τζέτ, που θα τους φέρει κατευθείαν έξω από το Overlimit. Έχουμε μια συνεργασία με την DAI που τους πήγε να φέρει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά δείξαμε εδώ πέρα ένα προγραμματάκι για αρχάριους. Έτσι δεν είναι. Τώρα υποσχεθήκαμε ότι θα δείξουμε ένα πράγμα λίγο πιο σκληρό με συνδυασμούς. Θέλω να συνδυάσουμε πράγματα, καταστάσεις, βαράκια. Την μπάλα αυτή δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Αυτή χρησιμοποιούμε στο τέλος. Για τους κοιλιακούς ραχιαίους χρησιμοποιούμε ή ας ασκήσει τους στήθους πιο εξειδικευμένες. Ωραία. Εγώ αφήνω με πάνω σας. Ανδρέας Μάρκου, Γιώργος Μοδινός. Γιώργος Μοδινός, Ανδρέας Μάρκου. Θα μας δείξουν πάρα πολλά πράγματα για το PowerPlate σήμερα. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, όλοι εσείς δύο συνεδρίες δωρεάν από εμένα. Θα πείτε από τον Αλέξανδρο. Και εδώ ψαρών 37 στο Κορυδαλό, στο Overlimit. Λοιπόν. Τι κάνουμε. Πρώτα άσκηση, μία άσκηση για στήθος. Βέβαια συμμετέχουν και οι ώμοι και οι δικέφαλοι και οι τρικέφαλοι, αλλά είναι βασική άσκηση για στήθος. Ωραία. Έτσι. Για πάμε. Α, ωραία. Να πω ότι και ο Γιώργος έχει κάνει ένα ζέσταμα πριν, εννοείται μην ξεκινήσουμε το γύρισμα. Εδώ να πω για τους τηλεθεατές που δεν μπορούν βέβαια αυτό να το δουν, Αντρέα, ότι βάζουμε υψηλής αντίσταση, έτσι δεν είναι, δεν βάζουμε low πρόγραμμα. Πάμε, ξεκινάμε. Να μου εξηγείς. Εδώ ξεκινάει και κάνει την άσκηση. Όταν θέλουμε να δώσουμε πάλι, όπως είπαμε, έξτρα πίεση στον αθλητή, τότε τον κρατάμε χαμηλά, πάμε, όπα, και δίνουμε μια μικρή πίεση προς τα κάτω. Αυτό και το κοντράρι. Και εγώ, ναι, όπου νομίζω ότι θα διαλύσεις, αλλά αυτό είναι όμως που... Και πιάνει ακριβώς, σε αρκετά σημεία έχει επιβάρυνση, αλλά σε εκείνο το σημείο είναι που σε χτυπάει πιο δυνατά. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μια χαρά. Πώς αισθάνεσαι, μπορείς να μιλήσεις. Κατευθείαν πρίστηκα. Πρίστης. Δηλαδή με έφτασες, θες να πεις. Όχι. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι για το στήθος. Αυτή την άσκηση μπορεί να την κάνουν και οι γυναίκες. Λίγο σε πιο εύκολο μορφή, δηλαδή λίγο γονατιστές. Ωραία. Είναι μια παραλλαγή. Βάζουμε αυτό το στρωματάκι. Ωραία. Μάλιστα. Και το κάνουν με τον ίδιο τρόπο, απλά με λυγισμένα τα γόνατα. Άρα, αυτή η άσκηση που δείχνει ο Γιώργος Ομοδινός είναι η παραλλαγή για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και που τυχόν είστε στην Αλεξανδρούπολη ή στην Ξάνθη και δεν μπορείτε να έρθετε στο γυμναστήριο. Αυτό θα είναι για τις γυναίκες για να είναι λίγο πιο. Η επιβάρυνση να μην είναι τόσο μεγάλη. Ναι, δεν μπορούν να στηριχτούν οι γυναίκες χέρια-πόδια στον αέρα. Οπότε τους βάζεις κοντά τα γόνατα για να μπορούν να κουμπάνε και είναι πιο εύκολα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη άσκηση τώρα, όχι για αρχάριους αλλά για προχωρημένους. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι προχωρημένη και θέλω να δείχνουμε φοβερά πράγματα. Τι δείχνουμε τώρα. Μια άσκηση για πλάτη. Ωραία. Για πάμε. Πόδια λυγισμένα, πάρα. Ξέρω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Έξω το στήθος, τα χέρια στο πλάι. Ωραία. Και προσπαθούμε να τραβήξουμε το μηχάνημα μπροστά πίσω. Ωραία. Λυμνάζουμε όλο το πίσω μέρος της πλάτης. Και βάζουμε και εδώ επιβάρυνση. Όταν μπορούμε, δούμε ότι ο αθλητής είναι πολύ καλός, τότε κοντράρουμε με τα χέρια μας. Σαν να το τραβάει κάτι μπροστά και εκείνος θα προσπαθεί, αυτό που μου λες και εμένα στην προπόνηση, να τραβήξει προς τα πίσω. 11, 10, 9,
Πόσο δευτερόλεπτα είναι κάθε, θυμίσαι μου. Μπορούμε να βάλουμε από 30 έως και 50 δευτερόλεπτα σε κάποιους πολύ προχωρημένους αθλητές. Mm-hmm. Πλήγη αυτοσυγκέντρωση. Ποτέ δεν μιλάμε σε έναν αθλητή ενδιάμεσα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι ποτέ και εκείνος δεν θα σε ρωτήσει κάτι την ώρα της άσκησης. Αναπνοές είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το μηχάνημα έχει μεγάλη επιβάρυνση και χρειάζεται άμεσα συμμετοχή οξυγόνου για να βγάλει το πρόγραμμα. Οπότε πρέπει να παίρνει συνέχεια. Εσύ, σαν ποδοσφαιριστή, σαν ένα παλιό, ναι. Με μεγάλες νίκες και τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις τώρα, για κάποια στιγμή προπονούσες και νέους ποδοσφαιριστές κτλ. Το μηχάνημα αυτό βοηθάει για τους ποδοσφαιριστές, για αυτούς που κάνουν εξειδικευμένο αθλητισμό. Πάρα πολύ για όλα τα αθλήματα και για το ποδόσφαιρο, αλλά είναι καλό και για την αποκατάσταση τραυματισμών. Ή κάποιες ασκήσεις που κάνεις αποκατάσταση. Mm-hmm. Αλλά και σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε μεγάλα κλαμπ ποδοσφαιρικά, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κλπ. Έχουν αυτά τα μηχανήματα και γυμνάζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, τι δείχνουμε. Πάμε, έχουμε δείξει. Όμως, θέλω να δείξουμε εδώ το πάνω μέρος. Για να επαναλάβω ότι δείχνουμε σήμερα, είναι το μέρος δεύτερο, με τον Γιώργο Μοδυνό και τον Ανδρέα Μάρκο, που δείχνουμε όχι για αρχάριους, δείχνουμε πρόγραμμα για προχωρημένους. Σας είπα, θα σας ενημερώνω για τα πάντα. Ωραία, για φύγαμε. Και μου λέτε, χέρια μπροστά, σε ευθεία γραμμή, πάντοτε, σε ευθεία. Να σηκώσουμε το μηχάνημα πάνω. Πώς θα πάμε, ναι. Μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμό ασκήσεως με reset προγράμματα. Μπορούμε κατευθείαν να αλλάξουμε την άσκηση μετά από αυτή και να περάσουμε σε μια πλάγη εισάρσης. Ωραία. Να το δούμε, να το κάνουμε όταν το θέλουμε αυτό. Να βάλουμε μεγαλύτερο δίκτυο δυσκολίας. Μπορούμε να πιέσουμε. Πάλι τραβάμε προς τα κάτω. Προς τα κάτω αυτά. Ωραία. Τα πόδια πάντοτε λυγισμένα και η πλάτη σε... Ωραία. Αυτό να προσέχετε που λέμε, για να μην κάνετε και πάθετε κανένα τραυματισμό. Για να δω λίγο για την παραλλαγή της με τα ανοιχτά. Για φύγαμε. Αυτή πιάνει πλάγιο μέρος δελτοειδή. Mm-hmm. Η επιλή πιάνει μπροστά. Ωραία. Πάλι μπορούμε να βάλουμε την κυβέρνηση. Από αυτή την πλευρά βάζουμε από τους ώμους, έτσι δεν είναι. Και δεν τα βαράκια μπορείς να βάλεις. Α, πάλι και προς τα κάτω τα σκοινιά. Και τα βαράκια μπορείς να βάλεις. Ναι. Ωραία. Άρα σε αυτό είναι αυτό που είδαμε και με τη Μαρία. Ας το δείξουμε μία. Χωρίς να... πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε και τα βαράκια. Που είναι σταθερή η εξτρεμότητα. Ωραία.